Σήμερα από εδώ, από την πλατεία Ελευθερίας, στέλνουμε ηχηρό μήνυμα στην κυβέρνηση ότι δεν θα αφήσουμε τη δημόσια υγεία, τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, το ΕΚΑΒ, την πρόνοια, στα νύχια των επιχειρηματιών, στο πέρασμά τους αποράκια που μόνο στόχο έχουν να πλουτίσουν από τον πόνο και την ασθένεια του λαού μας. Η καρδιά μας και το μυαλό μας βρίσκεται στους συναδέλφους μας υγειονομικούς στη Γάζα, οι οποίοι σχεδόν δύο μήνες δίνουν έναν ηρωικό και υπεράνθρωπο αγώνα, παραμένοντας στο πλευρό των ασθενών τους, κάνοντας συνεχείς εκκλήσεις να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί των νοσοκομείων. Στέλνουμε μήνυμα ότι δεν τσιπάμε από την επικοινωνιακή πολιτική της κυβέρνησης που επιχειρεί να εμφανίσει τα προβλήματα στην υγεία σαν τοπικά και μεμονωμένα. Είναι πρόκληση οι δηλώσεις του Υπουργού Υγείας ότι μόλις 5 με 6 νοσοκομεία στην Ελλάδα έχουν πρόβλημα, όταν τα τελευταία 10 χρόνια οι μόνιμοι υγειονομικοί είναι 20.000 λιγότεροι. Όταν από το 2013 μέχρι το 2019 η χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό μειώθηκε κατά 30%. Στέλνουμε μήνυμα ότι δεν θεωρούμε κανονικότητα να περιμένει κάποιος χρόνια να χειρουργηθεί ή να κλείσει ένα ραντεβού. Στέλνουμε μήνυμα ότι δεν θα συμβαστούμε να δουλεύουμε σαν σκλάβοι, να αποδεχτούμε ότι για να αυξηθούν τα εισοδήματά μας θα πρέπει να τα παίρνουμε από τους ασθενείς μας. Στέλνουμε μήνυμα ότι ενωμένοι, αποφασισμένοι, θα συγκρουστούμε με την κοινή αιτία των προβλημάτων, η οποία είναι η λογική των ελάχιστων παροχών της ατομικής ευθύνης της λειτουργίας των νοσοκομείων σαν επιχειρήσεις. Στέλνουμε μήνυμα στην κυβέρνηση ότι δεν μπορεί να συνεπάρχουν μαζί και παράλληλα η υγεία ως κοινωνικό αγαθό προσβάσιμο, όπως είπε ο Χρυσοχοΐδης, από όλους, και από την άλλη πλευρά να υπάρχει η υγεία ως επιχειρηματικότητα. Η υγεία για τους μαχόμενους υγειονομικούς ήταν, είναι και θα αγωνιστούμε να είναι κοινωνικό αγαθό που θα παρέχεται δωρεάν για όλους. Όσοι εδώ και μη παρέχει εκατομμύρια ευρώ τσεπώνουν οι έμποροι της υγείας, το χάσμα ανάμεσα στην άθλια κανονικότητα του δημόσιου συστήματος υγείας και τις δυνατότητες που υπάρχουν στον 21ο αιώνα για να απολαμβάνουμε σύγχρονες, απολύτως δωρεάν υπηρεσίες υγείας είναι τεράστιο. Δεν μπορούμε και δεν πρέπει να συμβιλιοθούμε με αυτή την κατάσταση. Τον 21ο αιώνα της ρομποτικής χειρουργικής 8.500 ασθενείς κριτικοί να περιμένουν να χειρουργηθούν. Σήμερα δίνουμε απάντηση στη μυρολατρεία, στην απογοήτευση. Μπαίνουμε μπροστά τα νοσοκομεία να τα σώσει ο λαός μας από την εμπορευματοποίηση και την ειδικοποίηση. Δεν σκύβουμε το κεφάλι. Όσο εδώ και μη παρέχει, αυτό το όσο εδώ θα πρέπει να ακουστεί δυνατά. Ακούγεται δυνατά σε όλη την Ελλάδα. Θα τα καταφέρουμε, μπορούμε και θα νικήσουμε.